Ξεκίνησαν εδώ και μερικά 24 ώρα οι ψεκασμοί με στόχο την απολύμανση δημοσίων χώρων από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι ξεκίνησαν από την Δευτέρα συστηματικές απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους, τάσεις αστικών λεωφορείων, κάδους, δρόμους και πεζοδρόμια σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αξιοποιούμε την ευκαιρία, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη, που έχει κλειστεί ο κόσμος στο σπίτι του και υπάρχει πραγματικά και κυριολεκτικά αξιέπαινη κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και εγκλεισμός των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης μέσα στα σπίτια τους και οι μετακινήσεις πραγματικά περιορίζονται στις όλες απαραίτητες και αναγκαίες. Αξιοποιούμε λοιπόν με πρώτο κριτήριο αυτό και δεύτερο το ότι οι καφετέρειες έχουν μαζέψει τον εξοπλισμό τους και έχουν απελευθερώσει περισσότερο κοινόχρηστο χώρο. Οπότε από χθες το βράδυ αργά ξεκινήσαμε τις απολυμάνσεις στους κεντρικότερους δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ανεβήκαμε την Ιωακήμ Καβύρη αργά το βράδυ και κατεβήκαμε την 14η Μαΐου. Σήμερα λεωφόρο Δημοκρατίας παραλία, ξεκινώντας από τους πλέον πολυσύχναστους χώρους στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Πάμε στη συνέχεια Φέρες και εφόσον κάνουμε ένα πέρασμα από όλα τα πολυσύχναστα σημεία του Δήμου μας, θα επεκταθούμε και στους οικισμούς. Πέραν από τις απολυμάνσεις σε διάφορα σημεία γίνονται και πλήσεις. Οι δράσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αλλά όλες τις κοινότητες του Δήμου. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας δουλεύει ανελιπώς στο φουλ σε μια προσπάθεια να καταστήσει ασφαλές την διέλευση των ελάχιστων πλέον περαστικών. Αξιοποιούμε, όπως είπα, την έλλειψη κινητικότητας στους δρόμους, τόσο από πεζούς όσο και από αυτοκίνητα. Εφιστούμε την προσοχή όλων στο ότι προσπαθούμε να βγάζουμε στις ώρες που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας καθαριότητας τα σκουπίδια στους κοινόχρηστους κάδους και αποφεύγουμε να αφήνουμε για όσους καταναλώνουν και είναι έξω στους δρόμους και στα πεζοδρόμια γενικότερα σε κίνηση, να αφήνουμε εκτεθειμένα και ελεύθερα σκουπίδια μέσα στους κάδους όπου υπάρχουν επιπλέον ενισχυμένα συνεργεία όπου φροντίζουν και επιμελούνται τα της καθαριότητας του Δήμου. Βρίσκουμε ευκαιρία μαζί με τις απολυμάνσεις σε ορισμένα πολύ μεγάλα σημεία που μπορούν να μπουν τα μεγάλα μηχανήματα του Δήμου να κάνουμε και πλήσεις και υπάρχει ένα οργανωσμένο σχέδιο, ένα σχεδιασμός από την Αντιδημαρχία και τη Διεύθυνση Καθαριότητας να επεκταθούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα σε όσο περισσότερα σημεία γίνεται. Είμαστε δίπλα στον Δημότη και στη Δημότησα. Ευελπιστούμε με σωστό σχεδιασμό και εντός του χρονοδιαγράμματος που μας δίνει η κεντρική κυβερνητική σκηνή να αξιοποιήσουμε όποιες δυνατότητες έχουμε. Η κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση εντόπισε το ειδικό όχημα του Δήμου εν ώρα εργασίας στο πάρκο της Νέας Κυλής, τα Πλατάνια, όπως είναι γνωστό στους κατοίκους, οπότε και μίλησε ο υπάλληλος του Δήμου, Στέφανος Κοσμίδης, για την διαδικασία καθώς και το ειδικό χλωριούχο σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την απολύμανση. Έχουμε ένα μείγμα με χλώριο, το οποίο είναι καλό απολυμαντικό, και σκοπός είναι προληπτικός ψεκασμός να μην προσβληθεί πληθυσμός από τον ιό. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα κρούσματα στην πόλη μας και πιστεύουμε να συμβάλλουμε και εμείς αυτό να προστατεύσουμε τον πληθυσμό. Ξεκινήσαμε από χθες το βράδυ προληπτικούς ψεκασμούς κατά εντολή της υπηρεσίας μας για την γνωστή ασθένεια. Εχθές ξεκινήσαμε, ψεκάσαμε την άνοδο και την κάθοδο και σήμερα ξεκινήσαμε κάποιες επεμβάσεις στη Χιλή. Ψεκάσαμε όλους τις στάσεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Χιλή. Και εδώ στον οικισμό τα δύο πάρκα και όλα τα κοινόχρηστα πεζοδρόμια και τις πλατείες που υπάρχουν σε αυτό το μέρος. Και θα συνεχίσουμε τις επεμβάσεις σε κάποια ακόμα σημεία της πόλης, στην πλατεία Κύπρου, στην πλατεία Φάρου και στο πάρκο Ακαδημίας.